νομίζω ότι μας παράτησε εδώ μόνος και έφυγε. Όχι βέβαια, αυτό δεν θα το έκανε ποτέ, αλλά έχω μια κακιά παρέστηση. Α, όχι παρέστηση. Ανέστηση. Ούτε ανέστηση. Διέστηση. Διέστηση. Αυτό, φοβάμαι μην έχει πάθει κάτι. Ο μπαμπάς δεν θα πάθει ποτέ τίποτα, δεν θα το επιτρέψει ο Θεός. Μπα, και τότε γιατί επέτρεψε να χάσουμε τη μαμά μας. Γιατί μας την πήρε τόσο νωρίς. Ίσως για να την κάνει άγγελο και να μας προστατεύει από εκεί ψηλά στον ουρανό. Έλα, μη σε βλέπω άλλο συνεφιασμένη, ο μπαμπάς πήγε στην πόλη. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Α, ξέρω, λέει. Σοκολάτες, καραμέλες. Λιπιτούρια. Λυκίσματα. Κάθε φορά που γυρίζει ο μπαμπάς από την πόλη, μας φέρνει και μια νόστιμη λιχουμιά. Τώρα με κάνει να νιώσω πολύ καλύτερα, αδελφούλη. Χάνσελ, Γκρέτελ. Γύρισε ο μπαμπάς. Γύρισε ο μπαμπάς. Καλησπέρα, παιδιά. Επιτέλους γύρισες. Είχα πάει στην πόλη για δουλειές. Είχε μπαζάρ σήμερα, κοιτάν. Καλή ευκαιρία να πουλήσω μερικά ξύλα. Τι μας πήρες, τι μας πήρες! Σοκολάτες! Γλυφιτζούρια! Δυστυχώς, παιδιά μου, δεν σας πήρα τίποτα. Πούλησα πολύ λίγα ξύλα. Ίσα-ίσα να μπορέσω να πρίζω, να πληρώσω χρέη και λογαριασμούς. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο κόσμος δεν αγοράζει πλέον ξύλα. Στην πόλη προτιμάνε το καλοριφέρ. Στα χωριά για οικονομία. Οι περισσότεροι κόβουν ξύλα μόνο τους. Δεν πειράζει, μπαμπά. Ίσως την άλλη εβδομάδα. Αν συνεχίσουν τα πράγματα έτσι, πολύ φοβάμαι ότι θα αναγκαστώ να πουλήσω και την Αγελάδα μας. Πώς θα φαίνεται λίγο φρέσκο γάλα, αυτό με τρώει. Μην ανησυχείς, μπαμπά. Όλα θα πάνε καλά. Λέω πρέπει να πάω στο δάσος, να στήσω κανένα δόκανο. Μπας και μπορέσουμε και βάλουμε το φαγητό της εβδομάδας. Όχι και κανένας λαγός καμιά παίρνει κατά πιαστή, δεν μπορεί. Όχι! Μην τα πειράξεις, μπαμπά. Μα δυστυχώς αυτός είναι ο προορισμός τους. Γεννιούνται για να φαγωθούν. Ναι, αλλά και τα φρούτα τρώγονται και τα λαχανικά. Καλύτερα να τρώμε φρούτα και λαχανικά παρά ζωάκια που αισθάνονται και πονάνε. Θες να στεναχωρεθεί η μαμά λαγουδίνα που θα φάμε το παιδάκι της. Δεν μου λέτε. Όχι, μπαμπά. Μην τυχόν και φέρεις κανένα λαγό για φαγητό, γιατί όπως το λέω, εμείς πουκιά δεν θα βάλουμε στο στόμα μας. Θα κάνουμε ανεργία. Απεργία! Αυτό! Καλά, με πείσατε, δεν θα φέρω λόγο. Αλλά μπρο καμιά γριοκοτά. Όχι! Καλύτερα να ερχόμαστε κι εμείς στο δάσος μαζί σου. Ναι, εσύ θα κόβεις ξύλα και εμείς θα μαζεύουμε μούρα. Ναι. Και μαγειτάρια και άγρια χόρτα. Κάνουνε πολύ καλό τα άγρια χόρτα. Το διάβασα σε ένα βιβλίο βοτανοαλλαγίας. Το καλό μου το αγόρι που διαβάζει και μορφώνεται. Θα δεις, μπαμπά, θα αντέξουμε. Φτάνει που έχουμε, ο ένας τον άλλον, μπαμπάκια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Παιδάκια μου. Μας υπόσχεσαι όμως ότι δεν θα στήσεις δόκανο αύριο, Το υπόσχομαι, παιδιά μου, το υπόσχομαι. Αλλά